Όρνηθες του Αριστοφάνη. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Στους φέρωτους θεούς δέησι θυσία. Τι εκεί κάτω, μάνα. Α, δεν βλέπεις άνθρωπος κουρελής και ακούρευτος που έρχεται κατά δω. Την κούκος είναι φούπολη, την ευτυχισμένη μουσα, τραγουδισέ μου εσύ με τους ύμνους σου. Πού είναι αυτό το πλάσμα, εσύ ποιος είσαι, εγώ είμαι ποιητής τραγουδιών. Σαν το μέλι γλυκών και των μουσών δουλευτής είμαι ακούραστος, όπως είπε και ο Όμηρος. Δούλος! Και πώς δεν κόβεις τα μαλλιά σου. Όποιος γράφει στίχους σαν και εμένα είναι των μουσών δουλευτής ακούραστος, όπως είπε και ο Όμηρος. Α, από ό,τι βλέπω και τα ρούχα σου ακούραστα είναι. Αλλά ποια οργή ποιητή μου σε φέρνει εδώ. Για την κουκοσυνεφουπολή σας έχω συνθέσει πολλά και ωραία τραγούδια εγώ. Διθύραμβους, πεάνες! Μυρολόγια. Εσύ όλα αυτά. Μα πότε και από πότε. Είναι καιρός που ύμνω την πόλη ετούτη. Μα μόλις τώρα εγώ θυσία προσφέρνω. Τώρα της δίνω όνομα, όπως και στα μωράκια. Είναι γοργή των μουσών η φωνή σαν αστραπόβολο τρέξιμο αλόγων. Έλα ο πατέρα ιερών σεβαστών συνονόματε, απ' τα αγαθά σου ένα κάτι δώσε και εμένα. Ό,τι η καρδιά σου σου πει να μου δώσεις. Πολύ ζαλούρα τούτος θα μας φέρει. Αν κάτι δεν του δώσω να γλιτώσω. Που είναι ο Ξανθίας ο δούλος. Ανάτος. Ξανθία. Εσύ φοράς μανδύα και χιτώνα. Δώσ' το μανδύα σου στο σοφό ποιητή μας. Πρόθυμα δέχεται το δώρο σου η μούσα. Όμως στοχάσου και αυτούς τους στίχους τους πινδάριους. Δεν θα γλιτώσω φαίνεται από τούτο. Όποιος δεν έχει ρούχο αργασμένο σε χτύπο αργαλιού, έρημος νιώθει. Μανδύας χωρίς χιτώνα, άδοξος είναι. Νιώσε τι λέω. Ναι, νιώθω. Θέλεις να πάρεις και το χιτώνα. Έλα Ξανθία, γλύσου, για να μην φύγει ο ποιητής μας παραπονεμένος. Άντε ποιητή μου, πάρε το χιτώνα και φεύγα. Φεύγω και έτσι θα ψάλω. Μούσα χρυσόθρονη σε χώρες πήγα και ήρθα και πάλι πηγαίνω. Αλαλαχά. Τώρα που έφυγε ο ποιητής, ας κάνουμε θυσία. Σταμάτα τη θυσία του τραγού. Ποιος είναι παλιατός που έρχεται κρατώντας μες τα χέρια του φυλάδες, Είμαι ο χρησμολόγος. Τότε πάψε. Μη βλαστημάς τα θεία ευλογημένε. Ξεκάθαρα μιλεί ο χρησμός του Βάκη για τις κουκοσυνέφου πόλης. Τότε γιατί δεν χρησμολόγαγες πριν να ιδρύσω εγώ αυτή την πόλη. Με εμπόδιζαν τα θεία. Πες τη μαντία ωστόσο, ας την ακούσω. Μια στιγμή να ανοίξω τη φυλάδα. Όταν μια πόλη από γριές κουρούνες θα χτιστεί, πρώτα να θυσιάσουνε ασπρόμαλο κρυάρι. Στον πρώτο χρησμολόγο που θα φτάσει εκεί να δώσουνε καινούργια ρούχα και παπούτσια. Λέει και παπούτσια. Να! Κοίτα τη φυλάδα. Κούπα κρασί να δώσουνε επίσης στο χρησμολόγο και πολλά σηκωτάκια ψητά. Λέει και σηκωτάκια ψητά. Να! Κοίτα τη φυλάδα. Ο χρησμός όμως δεν μοιάζει με κάποιον άλλον του Απόλλωνα που έχω αντιγράψει εγώ εδώ. Κοίταξε εδώ τι λέει το χαρτί. Όταν κανένας κατεργάρης ακάλεστος πάει να ενοχλήσει εκείνους που κάνουν θυσίες και ζητά να μαζέψει τα ψητά σηκωτάκια, πρέπει αυτούνου να του δίνεις γροθιές δυνατές τα παΐδια. Αυτά δεν είναι σωστά. Να, δες τη φυλάδα. Πού είναι? Εδώ την έχω μέσα στην παλάμη μου. Να στην αστράψω μες στη μούρη σου να την δεις. Θα με χτυπήσεις? Γρεμίσου στα στακίδια που να σε πάρουνε τα όρνια. Κοντόνιος, σε κύζομαι και φεύγω. Αλλού να πας να ψάλεις τους χρησμούς σου. Ήρθα σε εσάς.
Ακόμα δεν έφυγε ο ένας και ήρθε ο άλλος. Βρε τι είναι τούτος. Φορά τα κούνια και είναι φορτωμένος χάρακες και διαβήτες. Ποιος είσαι εσύ? Ο Μέτωνας ο Γεωμέτρης. Ποιος ο σκοπός του ταξιδιού σου ως εδώ? Ήρθα να γεωμετρήσω τον αγέρα και να σας τον χωρίσω σε οικόπεδα. Δεν καταλαβαίνω. Με ένα χάρακα θα φτιάξω το σχέδιο της πόλης. Στο κέντρο η αγορά και γύρω οι δρόμοι. Σωστός θα λύσει ο κύριος Μέτωνας. Ναι. Σε συμπαθώ. Γι' αυτό για το καλό σου φεύγα. Γιατί? Στην πόλη πέφτει ξύλο. Έγινε επανάσταση. Καθόλου. Μα τότε. Ομόφωνοι έχουμε απόφαση να δάρνουμε τους απατεώνες. Λοιπόν να φεύγω. Να προφτάσεις, οι ξυλιές είναι κοντά. Να θες κιόλα. Σου τα αγαπή καημένε. Μπρος, τρέξε αλλού, τα μέτρα σου να λάβεις. Πάει κι αυτός, έφυγε τρέχοντας. Για δες, άλλος μας κουβαλιέται. Οι πρόξενοι που βρίσκονται. Ποιος είσαι πάλι εσύ? Είμαι επιθεωρητής. Και ποιος εξτέρνη? Ένα επίσημο έγγραφο. Θα ήθελε να λάβεις την αμοιβή σου και ήσυχα να φύγεις χωρίς να μπεις στον κόπο να κάνεις επιθεώρηση. Αυτό μ' αρέσει. Επάρτη λοιπόν. Αχ, τι είναι αυτό. Επάρτη λοιπόν, η αμοιβή σου. Διαμαρτύρω. Δρόμο. Ένας κουκός είναι φοπουλιώτης, πειράξει Αθηναίο! Πώς είσαι πάλι λόγους, με τα πολλά χαρτιά, τι είσαι εσύ? Είμαι νομοπόλης, ήρθα να σας πουλήσω φρέσκους νόμους. Τι είδους νόμους? Άρθρον δεύτερον, οι κουκούς είναι φοπουλιώτες να μεταχειρίζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά που έχουν οι Καρπάθοι. Και εσύ γέλα πιο κοντά να δεις τι νόμους έχουν οι Καρπάζοι. Να! Να! Τίξ, τυραλιλιλιλίξ. Είμαι του κόσμου εξουσιαστής. Σε μένα θυσιάζουν οι θνητοί, γιατί αγναντεύω εγώ παντού. Φυλάω όλους τους καρπούς, αφανίζοντας κάθε λογή ζουζούνη που λέμε αργά πάει να φάει τους καρπούς. Στην κοινωνία των ανθρώπων, όποιος συλλάβει κακοποιό παίρνει αμοιβή. Τώρα κι εμείς επιχειρήσουμε το φιλοκράτη. Όποιος τον φέρει ζωντανό θα πάρει 4 τάλαντα. Κατηγορείται πως ό,τι μαζεύει τα πουλιά και στο παζάρι τα πηγαίνει. Και ακόμα κάτι άλλο διαλαλούμε. Όποιος από τους ανθρώπους έχει πουλερικά μες στο κοτέτσι, ελεύθερα να τα αφήσει. Και όποιος παρακούσει, θα τον επιάσουν τα γεράκια και θα τον βάλουν μέσα στο κλουβί. Εκεί να ζει κι αυτός. Καλότυχα είναι τα πουλιά. Το καλοκαίρι στη δροσιά της φιλοσιάς και το χειμώνα να φορούν ζεστά φτερά. Κάτι θέλουμε να πούμε για τη νίκη στους κριτές. Αν μας δώσουν το βραβείο, θα τους δώσουμε αγαθά που από του Αλέξανδρου τα δώρα θα είναι ακόμα πιο πολλά. Πρώτα-πρώτα, οι σοφές οι κουκουβάγες θα φωλιάσουν μέσα στα σπίτια τους. Κι αν θέλετε να αρπάξετε καμιά θεσούλα, τα γεράκια θα σας μάθουνε τον τρόπο. Αν το βραβείο μας αρνηθείτε, τα κεφάλια σας σκεπάστε, γιατί καθέναν ξεσκούφωτο με μανία θα εκδικιόμαστε, κουτσουλώντας τον γενναία πάνω στο κεφάλι του. Έτσι λοιπόν η πόλη των πουλιών ιδρύθηκε και κουκοσυνεφού πολύ βαφτίστηκε. Κάναμε και θυσίες στους πουλοθεούς. Τώρα κοιτάμε τον αγγελιαφόρο που αγκομαχώντας έρχεται να φέρει νέα από το κτίσιμο του τείχους. Αφέντης ο πιστέτερος. Εδώ. Το τείχος χτίστηκε όλο. Μπράβο. Ωραίο και τεράστιο. Χωράνε να περάσουν πλάι-πλάι 2 αμάξια με άλογα τρανά. Όσο ο δούριος ύπος. Φτάνει να τα οδηγούνε 2 ψεύτες. Ηρακλή μου, ποιοι το χτίσανε ένα τέτοιο μεγάλο τείχος? Πουλιά. Πουλιά και μόνο. 30.000 γερανοί κουβάλαγαν τις πέτρες. Και τα πουλιά των ποταμών νεράκι κουβαλούσαν. Και λάσπιμοι, ποιοι τους φέρνανε? Οι Σύνες. Χώνανε τα πόδια τους σαν φτιάρια μες στη λάσπη και την πετούσανε στις δράχες κοτσιφιών που κουβαλούσαν. Τι χτίζανε? Τα χελιδόνια.
Με μυστρεί το ράμφος τους. Μα τώρα φτάνει. Πάω να πληθώ. Εσύ φρόντισε τα άλλα. Μα του Θεού σα στίζει ο νου του ανθρώπου, Θωρονίξ. Τσιου, 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 τσιου. Πιστέτε, ρε, απορείς που τόσο γρήγορα οικοδομήθηκε το τείχος. Σαν ψέματα μου φαίνεται στα αλήθεια. Να κείθενε φρουρό μα φέρνει νέα από του Θεού. Βροντολογάνε τάρματά του καθώ τρέχει. Τι τρέχει, μίλα και στα Συμφορά. Κάποιο Θεό από την παρέα του Δία ξέφυγε από τους φρουρούς και μπήκε στον αγέρα μας. Ποιος έκανε αυτή την τόσο φρικτή πράξη? Ω, γνωστό. Ένα μόνο ξέρω, είχε φτερούγες. Α, έπρεπε να ορμήσουν οι φύλακες να τον πιάσουν. Στείλαμε υποτοξότες, γεράκια, γήπες, αετούς, πετρίτες, κυρκινέζια. Αλλά τους ξέφυγε. Μα κάπου εδώ τριγύρω θα είναι. Στόπλο! Στόπλο! Πιάστε σφεντώνες και στα τόξα! Σαϊδεύετε! Βαράτε! Δώστε και εμένα μια σφεντώνα! Πόλεμος θεών και πουλιών! Ξεσπάει άγρια μάχη! Στόρματα! Φυλάτε το σύννεφο σκεπασμένο αγέρα, κανείς μη σας γελάσει και περάσει! Ποια είναι εκείνη που αιωρείται, φτερούγες έχει και στο κεφάλι φορά φακιόλι από ουράνιο τόξο. Πάει να ξεφύγει, να την τσακώσουν! Εσύ, για πού πετάς, σταμάτα! Κόψε τη φορά, ποια είσαι, πού θα έρχεσαι? Έρχομαι από την αυλή των θεών του Ολύμπου. Και πώς σε λένε, παρδαλοφακιολίτσα? Είμαι η Ήρυδα, η Γοργόφτερη. Κανένα γεράκι φρουρός δεν ξαμολιέται να την τσακώσει, Εμένα να τσακώσει? Τι τσαμπουνάς? Και μες στην πόλη, από ποια πόρτα μπήκες, χαμένη? Από ποια πόρτα μπήκα στον αγέρα? Μα το Δία δεν ξέρω. Την ακούτε, την ανήξερη μας κάνει. Μη σου στριψέ. Παρουσιάστηκες της φρουράς το λέλεκο αρχηγό. Σου βαλένε σφραγίδες, τα σπουργίτια. Βρε μπελά. Σου δάσαν άδεια διαμονής οι καρδερίνες. Κανένας, μα το Δία. Και τι λαθρέα παραβιάζεις τον εναέριο χώρο μας. Το ξέρεις πως για τιμωρία θα σου άξιζε ο θάνατος. Μα είμαι αθάνατη. Άλλο αυτό, εγώ πάντως θα σε θανάτωνα. Για πες μου, πού πετάς, πού αρμενίζεις? Ο πατέρας Δίας με στέλνει στους ανθρώπους παραγγελιά να πω να θυσιάσουν βόδια και κρυάρια για να γεμίσουν οι δρόμοι του Ολύμπου με τσίκνα. Θυσίασα να λέμε. Και σε ποιους θεούς? Σε μας που ζούμε στα ουράνια. Λάθος, θεοί δεν είστε πια εσείς? Μα τα πουλιά! Τρελέ! Μην προκαλείς τη θεία οργή, γιατί με ρατσαπή ο Δίας θα σε σβαρνίσει και σαν ξερόχορτο με έναν κεραυνό του θα σε κάψει. Για να σου πω, τις μπουρμπουλήθρες άστες. Λιδός η φρήγας είμαι για να σκιαχτώ με αυτά που λες. Ο Δίας να ξέρει, αν με παρασφίξει, φλογοφόρους αητούς θα στείλω να του κάψουν το παλάτι. Άκου τι λόγια ο ανεδής. Δεν πάβεις. Στρίβω από εδώ, τσακίσου μη σε πιάσω. Για αυτή σου την αφθάδια, θα δεις τι θα σε κάνει ο Δίας. Τρέμω, δόλιος μου, να δω κραβάς γυαλού με τα φτερά σου, Πάει κι αυτή, πέταξε Ήρυδα μακριά. Μα ο Κύρικας που πήγε στους ανθρώπους δεν γύρισε ακόμα. Πάνω στην ώρα, καταφωνεί και το πουλί. Πιστέτε ρε, πιστέτε ρε, ο μακάριε, ο σοφότατε, ο σπουδέ, πες να σταματήσω. Ωραία, μίλα. Για τούτο το χρυσό στεφάνι που κρατώ, όλα τα έθνη σε στεφανώνουνε. Γιατί? Για τη σοφία σου. Πριν την Κουκοσυνεφούπολη ιδρύσεις, όλους τους είχε πιάσει λακωνομανία. Δεν έτρωγαν, δεν πλένονταν και άφηναν μακριά μαλλιά. Τώρα αλλάξανε. Πουλομανία τους έπιασε. Τα παιδιά τους στο σχολείο κάνουν ορνηθοσκαλίσματα και οι μεγάλοι στους δρόμους γυρνούν και χάφτουν μύγες. Οι έξυπνοι γίνανε αητοί και οι κουτοί γίνανε μπούφοι και τραγουδούν τη γερακίνα και ένας αητός καθόντανε. Κουνιούνται οι κοπελιές σας ουσουράδες και οι κλέφτες αητονίχητες βαφτίστηκαν. Το μόνο που τους λείπει είναι τα φτερά. Όρνηθες του Αριστοφάνη. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.